Στην κολοκύθα κάτω είπα! Θέλω να κάνω πίτα! Όχι, δεν θα φτιάξουμε κολοκυθόπιτα. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Halloween. Είναι μια γιορτή η οποία προβάλλεται τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο. Ήρθε και στην Ελλάδα. Μας πρίξατε τα κολοκύθια. Οπότε σήμερα θα μιλήσουμε για το πόσο αθώη είναι αυτή η γιορτή και πώς έχει επηρεάσει τη ζωή μας. Χαίρετε! Είμαι ο πατέρας Θεμιστοκλής και η ώρα είναι ώρα για πνευματική γυμναστική. Το Halloween γιορτάζεται στις 31 Οκτωβρίου και η ρίζα της λέξεως προέρχεται από το All Hallow Even, δηλαδή παραμονή των Αγίων Πάντων, All Saints Day, γιατί η Καθολική Εκκλησία, η Παπική Εκκλησία, γιορτάζει αυτή τη μνήμη την 1η Νοεμβρίου. Οι ειδικοί διαφωνούν για τις απαρχές αυτής της γιορτής. Άλλοι λένε ότι ήταν ανέκαθεν χριστιανική, αλλά οι περισσότεροι λένε ότι έχει ρίζα στους Κέλτες και νομίζω ότι έτσι είναι. Συνδέεται με μια υπερφυσική δραστηριότητα. Πολλές παραδόσεις θεωρούν ότι είναι μία από τις ημέρες που μπορούν οι νεκροί να έρθουν σε επικοινωνία με τους ζωντανούς και οι ζωντανοί φυσικά, με τους νεκρούς. Τι συμβαίνει όμως στα αλήθεια? Το σήμα κατά τεθέν, όπως βλέπετε και εδώ πέρα, είναι οι κολοκύθες, στις οποίες έχουν χαραγμένα κάποια ανθρώπινα στοιχεία. Εμείς δεν τα χαράξαμε, χαλάσουμε τις κολοκύθες, μπορούμε να κάνουμε μια ωραία κολοκυθόπιτα. Όμως η παράδοση λέει ότι όλα ξεκίνησαν από έναν Τζακ, όχι τον αντεροβγάλτη, τον Τζακ το τζιγκούνι και μίζερο άνθρωπο που ήταν και πολύ μεγάλο πειραχτή. Για να δούμε τον Ιρλανδικό μύθο. Ο Τζακ είχε πάει κάποια στιγμή να πιει ένα ποτό και προσκάλεσε, λέει, και το διάβολο. Εκεί που καθόντουσαν να πιούνε το ποτό τους, ήρθε η ώρα να πληρώσουν. Δεν είχε όμως λεφτά ο Τζακ, λέει το διάβολο. Μεταμορφώσου, λέει, σε νόμισμα να πληρώσουμε. Μεταμορφώνεται σε νόμισμα ο διάβολος. Πολύ ωραία. Αλλά αντί να πληρώσει, γιατί ήταν πολύ τσιγκούνης, βάζει το νόμισμα στην τσέπη, βάζει και ένα σταυρό, οπότε παγίδευσε το διάβολο. Ο διάβολος παρακαλούσε, σε παρακαλώ, πάρε το σταυρό για να μπορέσω να πάρω πάλι τη μορφή μου. Όχι. Θα μου υποσχεθείς ότι ένα χρόνο δεν θα με πειράξεις, δεν θα με ενοχλήσεις και δεν θα πάρεις την ψυχή μου. Εντάξει. Συμφωνεί ο διάβολος. Οπότε έτσι πέρασε ο καιρός. Μετά από ένα χρόνο ξανακαλεί το διάβολο. Έρχεται και εκεί πέρα που ήταν πάνω σε ένα δέντρο και προσπαθούσε να κόψει ένα φρούτο, έρχεται ο διάβολος, ανεβαίνει και εκείνος. Κατεβαίνει ο Τζακ γρήγορα και χαράσει πάνω στο δέντρο, στον κορμό του δέντρου, ένα σταυρό. Οπότε πάλι παγιδεύει ο διάβολος. Πάλι παρακαλάει τον Τζακ. Ο Τζακ του λέει: 10 χρόνια τώρα, λέει, δεν θα με πειράξεις. Εντάξει. Εντάξει. Συμφωνεί πάλι ο διάβολος. Παίρνουν τα χρόνια, πεθαίνει ο Τζακ. Πηγαίνει στον παράδεισο, δεν τον ήθελαν στον παράδεισο. Είσαι, λέει, κακός, πονηρός. Πάει στην κόλαση, ούτε ο διάβολος τον ήθελε. Θυμάσαι, λέει, τι μου έκανες, λέει, τι λαχτάρες μου έκανες, τι χουνέρια. Οπότε του λέει: πάρε το δρόμο και φύγε. Και τότε ο Τζακ λέει: είναι έξω, λέει, σκοτάδι. Πώς θα περπατήσω? Οπότε του δίνει ένα κάρβουνο και του λέει: πάρτο και φύγε. Παίρνει το κάρβουνο και βγάζει ένα ραπάνι από την τσέπη του, γιατί ήταν η αγαπημένη του τροφή. Το σκίζει και βάζει εκεί μέσα το κάρβουνο. Προχωράει λοιπόν στο σκοτάδι, ψάχνοντας να βρει κάπου να αναπαυτεί η ψυχή του. Γι' αυτό και ως έθιμο τα ρεπάνια, τις πατάτες, τις κολοκύθες οι Ιρλανδοί τα ανοίγαν, βάζαν μέσα το κερί, το φως αυτό, το βάζανε στα παράθυρα ή στις πόρτες του σπιτιού, έτσι ώστε να απομακρύνουν τα κακά πνεύματα και ιδιαίτερα το πνεύμα αυτού του Τζακ, του μίζερου και κακού. Κάθε χρόνο λοιπόν, στις 31 Οκτωβρίου, παραμονή των Αγίων Πάντων, τα μικρά παιδάκια έχουν αυτή τη γιορτή και ιδιαίτερα στην Αμερική και στον Καναδά και πηγαίνουν στα σπίτια, χτυπάνε τις πόρτες, χτυπάνε τα κουδούνια και λένε trick or treat, δηλαδή κέρασμα ή πλάκα ή φάρσα. Αν τους δώσουν κέρασμα, έχει καλός. Αλλιώς λερώνουν, κάνουν κάποια ζημιά, όπως κάνουν τα διαβολάκια. Στις ΗΠΑ, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και στον Καναδά, το 2018 συμμετείχαν σε αυτήν την παρέλαση, θα μπορούσαμε να πούμε, η οποία συνδυάζει καρναβάλια με κάλαντα, 41 εκατομμύρια παιδιά και επισκέφτηκαν πάνω από 120 εκατομμύρια σπίτια. Είναι να τρελαίνεσαι. Για να δούμε. Όμως τι έχει να μας πει ο Άγιος Νικόλαος ο Βελιμίροβιτς, ο φωστήρας των Σέβων, ένας άνθρωπος με τεράστια μόρφωση, 7 γλώσσες, 3 πτυχία, με ένα χρόνο στον Ταχάου, ως αιχμάλωτος πολέμου, για αυτήν τη γιορτή, για το Halloween. Πόσο αθώα τελικά είναι αυτή η γιορτή και πώς εμείς θα πρέπει να φερθούμε και αν πρέπει να επιτρέψουμε στα παιδιά μας να τη γιορτάσουν ή όχι. Οι λαοί, οι Κέλτες, πίστευαν ότι η ζωή προέρχεται από το θάνατο. Μάλιστα, όταν οι ψυχές
πορεύονταν στο σκοτάδι, εκεί πέρα συναντούσαν τον κύριο του θανάτου, τον Σάιγουιν. Ο Σάιγουιν θεωρούνταν ο κύριος του θανάτου, αλλά δεν είναι ο Θεός, αλλά είναι ο διάβολος. Εκείνος λοιπόν, όταν του πρόσφεραν καμένες προσφορές, έδινε την άδεια, μόνο για εκείνη την ημέρα, οι ψυχές των νεκρών να έρθουν ξανά στην γη. Οι ψυχές όμως αυτές έρχονταν, σύμφωνα με την παράδοση, πεινασμένες. Και γι' αυτό το λόγο πρόσφεραν αυτές τις λιχουδίες, αυτές τις προσφορές. Αλλιώς, νευρίαζε πάρα πολύ ο Σάιγουιν και έστειλε τους αγγέλους του ή τους δαίμονες για να κάνουν ζημιές και να καταραστούν αυτούς οι οποίοι δεν έδιναν αυτές τις προσφορές. Έτσι λοιπόν, με αυτήν τη γιορτή, οι άνθρωποι οι οποίοι ντύνονται με διάφορες στολές, μαγισσών, σκελετών και όλα αυτά, αυτό το οποίο κάνουν είναι να συμμετέχουν τελετουργικά σε αυτήν ακριβώς την παράδοση. Δηλαδή, τελετουργικά, να ενώνονται οι νεκροί με τους ζωντανούς, αλλά όχι με το χριστιανικό γνωστό τρόπο που γίνεται μέσω της προσευχής των μνημοσύνων και όλα αυτά, τα οποία ξέρουμε. Έτσι λοιπόν, ο Σάιγουιν είναι αυτός ο οποίος έρχεται σε επαφή με εμάς που συμμετέχουμε σε αυτή τη γιορτή και δυστυχώς δεν μας φέρνει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Προσπάθησαν οι χριστιανοί στην πρώιμα ορθόδοξη εκεί πέρα περιοχή των Κελτών να αντικαταστήσει αυτή την παγανιστική γιορτή με την γιορτή των Αγίων Πάντων, αλλά δεν τα κατάφερε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά εξαγρίωσε και πολλούς παγανιστές, αντιχριστιανούς δηλαδή, οι οποίοι ντύνονταν με στολές, ας πούμε, σκελετών για να περιφρονήσουν με αυτόν τον τρόπο και να εμπέξουν την λατρεία των χριστιανών, των Ορθοδόξων, προς τα Ιερά Λείψανα και πολλά άλλα. Αν ψάξετε θα τα βρείτε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, πατήστε μου αρέσει, κάντε εγγραφή στο κανάλι, κάντε μια κοινοποίηση και μέχρι το επόμενο επεισόδιο μην ξεχνάτε να γυμνάζετε την ψυχή σας.